Άμα τον εδώ δηλαδή μπροστά μου, του πω γιατί το έκανες. Γιατί το έκανες. Ήθελα να απαλλαχθεί από το παιδί. Βίαιο στο σπίτι, κοινωνικό στην υπηρεσία και στις συναναστροφές του. Έτσι περιγράφει τον 60χρονο παιδοκτόνο, ο επί χρόνια φίλος και συνάδελφός του Γιώργος Σύψας. Εγώ τον ξέρω 30 χρόνια. Κάναμε πολλές υπηρεσίες μαζί, αλλά ο άνθρωπος δεν ήταν. Δεν ήταν άψογος, τι άψογος. Καταρχήν ήταν αστυνομικός για μένα. Υπηρέτησε τόσα χρόνια για να κάνει αυτό που έκανε. Δεν έδινε κανένα δικαίωμα, δηλαδή ούτε για σχόλια. Τι να πω, ήταν ο άνθρωπος, ήταν εκτίνος. Ένα εκτίνος. Ο 58χρονος συνταξιούχος αστυνομικός υπογραμμίζει πως ο παιδοκτόνος δεν μιλούσε ποτέ για οικογενειακά του θέματα, αλλά ήταν περήφανος για τους δύο γάμους που είχε κάνει. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια άκουγε για βίαια περιστατικά μέσα στο σπίτι του. Ήταν περήφανος ότι θα κάνει παιδιά, δεύτερη οικογένεια, ευτυχισμένος. Ο πιο ήσυχος αστυνομικός ήταν. Ο πιο ήσυχος. Ποτέ. Στην οικογένειά του όμως ήταν βίος στις δύο οικογένειες που είχε φτιάξει. Ήταν βίος στο σπίτι. Κατά καιρούς ερχόντουσαν η πρώην γυναίκα του στην αστυνομία, κάνανε παράπονα. Οι δυο τους πολλές φορές έβγαιναν και διασκέδαζαν, αλλά ποτέ δεν φανταζόταν πως ο 60χρονος έκρυμπε, όπως τονίζει, τόσο μίσος μέσα του για τα παιδιά. Αυτός το είχε μέσα του. Δηλαδή έβγαζε τον άλλο χαρακτήρα και στην δουλειά του και παντού. Το μικρό παιδί λέει έκλεινε τα αυτιά του όταν άκουγε φασαρία το μικρό το δίδυμο, το αδελφάκι. Αναφέρει μάλιστα πως τα τόσα χρόνια γνωριμίας δεν είχε αντιληφθεί πως έχει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ποτέ δεν τον είχε δει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Για να το φτάσει στο σημείο να το πιάσει από το λαιμό, ήθελε να το κάνει.